το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. 9 Ιουνίου. Εντάξει. Κρίμα. Εντάξει. Πολύ κρίμα. Αλλά τουλάχιστον πάμε μαζί μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Είπε για το site το altsadiri.gr. Που έδειχνε και ζωντανά την εκπομπή. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε ο Λάκης, η εκπομπή μεταδιδόταν και μέσω του site. altsadiri.gr και όπως είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, θα περνάει και πολλές απόψεις και πράγματα που θέλει να πει, όλα μέσα από το καινούριο αυτό site. Και επικαιρότητα και τα πάντα. Μία πολύ πολύ ωραία πρόταση. Αυτό είναι το site. Ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, Ελένη, τη λειτουργία του από εχθές. Εχθές, και επίσημα. Και έγινε χαμός μόλις το είπε. Δεν έπεσε, άντεξε. Όχι, άντεξε. Είναι, νομίζω ότι έχουν κάνει καλή δουλειά, αλλά έγινε χαμός γιατί φαινόταν ότι δυσκολεύεται από τη συμμετοχή του κόσμου. Με το που το έγραψε από κάτω. Μπράβο. Πολύ ωραίο όμως. Να μπει ο κόσμος να το δει. Πάρα πολύ ωραίο. Και εξαρτάται από τώρα. Ναι, τα έχει όλα. Άμα προλάβω δηλαδή, γιατί ο κόσμος μπαίνει συνήθως να το λέμε όλοι μαζί εκείνη την ώρα. Οπότε θα την κάνω την προσπάθειά μου. Λοιπόν. Κάντε retweet, ξαναλέω, γιατί είναι ώρα για διαφημίσεις. Κάντε retweet τη φωτογραφία που έχω ανεβάσει με τα πέδιλα από την εταιρεία NAC. Πέδιλα παρουσιάζουμε σήμερα. Υπέροχα πέδιλα. Πολλά και διαφορετικά από ό,τι είδαμε την Παρασκευή. Ξεχάστε τα εκείνα. Είμαστε σε άλλη κατάσταση, εντελώς σε άλλη διάθεση. Και άλλα εντελώς θα δούμε για την Παρασκευή. Αλλά θέλω να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις, να ξέρετε, πάντα φροντίζουμε τα παιδάκια μας, τα μωράκια μας, τις μανούλες που έχουν αποκτήσει μωρά και αυτές που περιμένουν, βεβαίως. Οπότε μετά τις διαφημίσεις θα σας πω κάποια πράγματα που αξίζει να γνωρίζουμε για τα προϊόντα της Νουνού, τις κρέμες αυτές, τις πεντανόστιμες, τις υπέροχες που αγαπούν όλα τα παιδιά, φαρίν λακτέ, φρουτόκρεμα, ριζόκρεμα, τι άλλο. Έχουν τόσες, τα 7 δημητριακά, τόσες ωραίες γεύσεις με βανίλια. Θα τα πούμε σε λίγο. Και κάποιες τυχερές, 5 συγκεκριμένα, θα κερδίσουν βρεφικές κρέμες Νουνού για όλη τη χρονιά. Δηλαδή θα πάρουν 7 κυβότια, που το κάθε κυβωτιάκι έχει μέσα 12 συσκευασίες. 7 επί 12, 84 πρώτο ο Θεός, δεν τα λέμε σωστά. Όλα αυτά όμως θα σας τα πω σε λιγάκι. Προς το παρόν, πες μου, τι θα φτιάξει σήμερα. Θα σήμερα ένα υπέροχο. Ένα θα πάθεις πλάκα, έβαλα. Όλη μου την καλύτερη μου θέλω τέχνη. Να πλησιάζω εδώ. Δεν κάνω. Μύρισε μόνο. Μύρισε. Δεν θα μου βγει σε καλό. Μύρισε που σου λέω. Άξε, τι προτείνω. Μια πυρουνιά να δοκιμάσει από την κρέμα πάνω. Κόψε λίγο. Θέλω να δω το μέσα τη πώς είναι, το σχέδιο. Το μέσα του μουσακά, ε. Ναι. Τι είπα. Δεν πειράζει. Τη μουσακίνα. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Βάλτο σε ένα πιάτο να δούμε πώς δείχνει εσωτερικά. Κάτσε. Ψηλό λιγνό αγόρι. Μαγειρεύει σε λίγο, ε. Έλα μέσα να μπει. Ακόμα ναι, καίει. Εννοείται. Αλλά έγινε το κάτι άλλο, παιδιά. Θα πάθετε πλάκα. Δείχνει καταπληκτικό. Βλέπεις. Κλασικός μουσακάς. Μην απαυτώνεις, σου ωραία σαλάτα με πεπόνια μετά. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Με έφερες εδώ να μυρίσω και μετά μου λες μην απαυτώνεις, σου ωραία σαλάτα να φας. Μη με σκάς. Μόνο αυτό. Θέλω με κοιμά, είμαι λάτρης του κοιμά. Μόνο αυτό. Υπόσχομαι και εγώ έτσι λέω. Τι περνάω ρε, τι ζω ρε. Το μήνυμα είναι για το σακά. Μην έρθεις, μην με μετρήσεις αυτή την εβδομάδα, άστο. Εσύ τρως, εγώ καταπληκτώ τη σαλιά μου.